Από τις προκρατήσεις δωματίων στα ξενοδοχεία αλλά και από το συνεχώς αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης όλα έδειχναν ότι το 2020 θα ήταν χρονιά σταθμός για τον τοπικό τουρισμό όμως όλα αυτά ανατράπηκαν λόγω της πανδημίας και φυσικά ο κλάδος καλύπτει να διαχειριστεί ελλείμματα και όχι κέρδη. Τα ξενοδοχεία του Εύρου παραμένουν ανοιχτά μόνο για τους ένστολους που συνεχίζουν να αφρουρούν τα σύνορα ενώ η φιλοξενία τουριστών είναι πλέον ένα μακρινό στόχο. Όπω και όλου του κλάδου, το ίδιο ισχύει και για το δικό μα κλάδο, τον κλάδο του τουρισμού, που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα και μετά το ανοίγμα των ξενοδοχείων. Γιατί όπω αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε, ο τουρισμό είναι συνηθισμένο με την καλή ψυχολογία, με την οικονομική άνεση διάθεση που έχουν οι άνθρωποι που επισκέπτονται είτε τη δική μα περιοχή είτε γενικότερα την Ελλάδα. Δυστυχώ η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι καλή. Καθόλου καλή θα έλεγα. Οπότε ο κόσμο και με το άνοιγμα των ξενοδοχείων θα δυνατεί να μετακινηθεί και να έρθει να κάνει διακοπέ μετά τον τόσο μεγάλο αριθμό θανάτων που έχουμε στην, στον κόσμο. Εάν δεν υπήρχε ο κορονοϊό στα ξενοδοχεία τη Αλεξανδρούπολη, θα είχαν αυτή την περίοδο 100% πληρότητα, υποστήριξε ο Δημήτρη Καραβασίλη. Εκτό από του τουρίστε, είχαν προγραμματιστεί και συνέδρια, τα οποία όμω αναβλήθηκαν. Οι ξενοδόχοι δεν γνωρίζουν πότε θα επαναλειτουργήσουν, αλλά και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό στο μέλλον. Για φέτο, θεωρώ ότι η χρονιά είναι χαμένη και η κίνηση να υπάρχει θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ενώ είχαμε ξεκινήσει καταπληκτικά και φέτο θα ήταν μια χρονιά, εγώ μιλώ για τη δική μα περιοχή, μια χρονιά καταπληκτική σε επισκεπ, επισκεψιμότητα και σε έσοδα για όλε τι επιχειρήσει που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Όμω κάτι τέτοιο δεν συνέβη με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ε, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει για φέτο ε, και να διαφοροποιηθεί η όλη κατάσταση. Οπότε θα κάνουμε υπομονή όσο γίνεται περισσότερο. Θα λάβουμε και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα έστω και με αυτούς τους λίγους τώρα που έχουμε λόγω της συγκυρίας και της κατάστασης που επικρατεί με την Τουρκία και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. <στά> Τουλάχιστον για την τοπική αγορά το φετινό καλοκαίρι είναι χαμένο και φόβοι υπάρχουν και για το μέλλον. Η μεγάλη πληγή πάντως είναι οι εργαζόμενοι. Τα περισσότερα καταλήματα στην περιοχή μα έχουν αναστείλει συμβάσει εργασία και πολλοί άλλοι εργάζονται λίγε ημέρε την εβδομάδα. ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο θέμα. Προ το παρόν το παλεύουμε όσο γίνεται να εξασφαλίσουμε το μήνυμα των ημερομυστίων που μπορούμε να δώσουμε σαν επιχείρηση. Αλλά αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και για του επόμενου μήνε, σίγουρα θα υπάρξει ένα γενικότερο πρόβλημα, όχι μόνο για τα ξενοδοχεία τη περιοχή όπω υπάρχει και υφίσταται σε όλα τα ξενοδοχεία τη Ελλάδα, όλου του κόσμου θα έλεγα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, πανελλαδικά δεκάδε ιδιοκτήτε ξενοδοχείων έχουν ήδη βάλει πολιτήριο στι μονάδε του υπό την πίεση τη ρευστότητα και την ίδια ώρα. Περισσότερα από 3.000 ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν το 2020. Η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας καλείται να επιδείξει αντοχές για να αντέξει στην κρίση του κορονοϊού.